Κάθε λίγο και λιγάκι βλέπουμε αυτό το σερβάιβορ. Θα φτάσει, δεν ξέρω. Θα πάμε Σεπτέμβρη τελικά. Πώς πότε θα μπαίνουν, τελευταία είναι. Τελευταία. Καιρός ήταν όμως να μπουν καινούργιοι παίκτες, γιατί έτσι θα αποκτήσει και ένα άλλο ενδιαφέρον το παιχνίδι, παιδιά. Το είδαμε. Ναι. Με τις προσωπικότητες αυτές. Αυτό έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτές οι προσωπικότητες δεν είναι για να τις περνάς έτσι στον ντούκο, γιατί έχουμε τέσσερις νέους παίκτες, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Έχουν έρθει για να αφήσουν χώρο, να δώσουν υλικό άφθονο. Μην σας τους πω βασικά, ας τους δούμε. Τέσσερις νέοι, λοιπόν, ειδού, στα χέρια σας. Η Κάτια είναι. Η Ταραμπάνκο είναι. Αλήθεια το! Καλώς ήρθες, νέο μέλος. Καλώς ήρθες, ρε. Καλώς ήρθες, ρε. Ω, ήρθες να με βρίσεις, ρε. Κοίτα λίγο. Αστρίλα. Γιατί ήρθες από μέσα. Ένα survivor εδώ γίνεται. Ναι, είναι γεγονός. Η Κάτια, λοιπόν, και η Ζυγία, αποκλειστικό. Δεν τη χορτάσαμε. Μπράβο, θέλετε λίγο ακόμα. Ναι, ο δαίμον του τυπογραφείου χτύπησε και εδώ. Πάμε να δούμε τώρα το σωστό βίντεο. Το έχουμε και αυτό. Όλα τα έχουμε. Γεια σας, παιδιά. Πώς σε λέτε? Νίκο Γιάννη. Νίκο Γιάννη. Ναι, έλα. Νίκο Γιάννη. Τι κάνεις? Απ' τα Τρίκαλα. Επειδή τόσα χρόνια έβλεπα Survivor και πάντα μ' άρεσε να ζήσω αυτή την μοναδική εμπειρία και την τόσο όμορφη περιπέτεια, δήλωσα συμμετοχή. Τι κάνεις? Γεια σου. Τι γλυκό, θερμός. Γεια σου. Χαίρομαι πολύ. Μιρέλα, και ο Νίκος Γιάννης. Νίκος Γιάννης, οπότε Νίκο Γιάννης. Νίκο Γιάννης. Για να μας ξεχωρίζετε. Για να τα ξεχωρίζετε. Τα παιδιά μας υποδεχτήκανε πάρα πολύ καλά. Ένιωσα πολύ θετική ενέργεια. Ένιωσα ότι το θέλανε κι αυτοί κάτι καινούριο ώστε να τους ανανεώσει. Εγώ έχω τελειώσει ιστορικό. Ιστορικό! Εδώ, πάρε με την αγκατσούκα. Βιδόνας, εδώ, τι θες. Καλά τα λέω τουλάχιστον. Εννοείται. Τις ημερομηνίες. Καλά τα λες, θα τα πούμε και πιο μετά, αναλυτικά. Αναλυτικά. Και με το μόντι παράλληλα. Έλα, τέλεια. Εγώ είμαι επαγγελματίας φορευτής. Το έχω βάλει. Α, τέλεια. Μπορείτε να χορέψω λίγο το survivor. Στην πίστα. Πραγματικά αυτό είναι σαν ψέμα. Είναι όπως λένε τραγούδι της Άννας Βύση, γέλιο και κλάμα γίνανε ένα. Αυτή την αίσθηση έχω. Πραγματικά δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα που βρίσκομαι. Ήταν όνειρό μου να έρθω σε αυτό το παιχνίδι. Από μικρή αυτό ήθελα να κάνω. Καλώς τα παιδιά, καλώς τους νέους παίχτες. Αγάπη μου, καλώς ήρθες. Έχω έρθει με πάρα πολύ όρεξη να δημιουργήσω πάνω στα πρόσωπα των κοριτσιών και πάνω στο κεφάλι των κοριτσιών. Θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί τις βλέπω μονίμως με κάτι κοτσιδάκια, τα οποία, οκ, okay, είσαι στη ζούγκλα, κάνεις κοτσιδάκια, είναι survivor, αλλά θα ήθελα και να τις δω και λίγο πιο σεξι, με χαλαρά σπαστά μαλλιά. Να σου πω, έχεις θες ριζούλα να βάψεις? Α, ναι, έχουμε άλλα. Καλές πανόκοψίματα, make-up, fat lips. Παιδιά, θα πάρουμε. Πού να στο Survivor. Παιδιά, δεν έχουμε. Το 2022. Ένας Κωνσταντίνος Ιμανουήλ όμως έλειπε από εδώ. Επειδή μου μιλάτε όλοι μαζί, θέλω να κάνω ανακοίνωση. Θέλω να κάνω ανακοίνωση. Λοιπόν, ξεχάστε τα κλασικά κουτσιδάκια που κάνετε. Πάμε λίγο. Ωραίο το κουτσιδάκι, αλλά το βαρέθηκα, φίλε. Θέλω και λίγο wavy. Θέλω και λίγο sexy, λίγο καλοκαιρινό. Είναι μαυρισμένες, έχουν γίνει πάρα πολύ sexy. Αλλά εγώ θα βάλω τα δυνατά μου, θα τους κάνω κοψίματα με λάσπη, με άμμο, δεν ξέρω. Θα τους κάνω highlights, θα τους κάνω fat lips, μεγάλα χείλη, και θα τους κάνω και wavy sexy hair. Και εννοείται, πάντα θα τους τραγουδάω το γιάμι, γιάμι, γιάμι όλη μέρα, σε θέλω, γιάμι, γιάμι, γιάμι το μυαλό μου, το καίω, είσαι ότι καλύτερο, γιάμι, υπάρχει. Είμαι ο μόνος τύπος που έχω κάνει τα σηκωτά αγγελάκια και έτσι θα κάνω κι άλλο ένα αγγελάκι του Αγίου Δομήνικου, κοριτσάκι μου. Ναι, ένα αγγελάκι του Αγίου Δομήνικου. Έτσι μου όμορφο, την αγαπώ, την γουστάρω, είναι όμορφη. Μ' αρέσει πολύ, σ' αγαπώ. Παιδιά, θα μαυρίσω, αλλά όταν όρεξε ο κόσμος, μετράει τους χιλιακούς μου, τους μετράω κι εγώ κάθε πρωί. Και βγάλω την μπλούζα τώρα και λέω ότι άλλες μέρες είναι 8, άλλες μέρες είναι 10. Μπήκα εδώ μέσα, έχω τα 5 κιλά, ρε φίλε. Εγώ πήρα 10 κιλά για το Survivor μόνο. Άρα θα απογοητεύσω τους fans σε όλα τα social media και θα λένε αυτός, πάνε κιλά εκεί, πάνε όλα. Πραγματικά ντρέπομαι να βγάλω την μπλούζα μου, ντρέπομαι για πάρα πολλά πράγματα. Θα με μαστιγώσω από τώρα, από αυτή εδώ τη στιγμή που ήρθα. Δεν θα αγγίξω φαγητό,
θα πίνω μόνο νερό. Κάθε 5 λεπτά μας ανέφερε τους κοιλιακούς του, το πόσο γραμμωμένος ήταν και ότι έχει πάρει κιλά επίτηδες για να αντέξει στο Survivor και δεν φαίνεται κοιλιακή του. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι με τον Κωνσταντίνο θα γελάμε. Ελπίζω να μην κλαίμε. Τα μόνο κοψίματα που μπορεί να κάνει εκεί ο Εμμανουήλ χωρίς καλλιντικά είναι με κάρβουνο. Όπως πέρασε το κάρβουνο και αρχίζει και εγώ. Θα ήταν ωραίο. Contouring. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ο απόλυτο στάρ του παιχνιδιού πλέον ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Για ζω για να βλέπω Κωνσταντίνο Εμμανουήλ και για το τι πρόκειται να ζήσουν και οι υπόλοιποι παίκτες από αυτόν. Γι' αυτό τον βάλανε και η παραγωγή, πιστεύω τον έβαλε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Λάμπρο. Προφανώς, ειδικά σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, πρέπει να μπουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι λίγο θα ερεθίσουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να ερεθιστεί κάποιος εκεί πέρα. Με την καλή έννοια πάντα. Με την καλή έννοια, γιατί η άλλη έννοια δεν υπάρχει κιόλας. Να ερεθίσουν λίγο, να τσιγκλίσουν, να το πω. Το ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά και των παιδιών που είναι ήδη εκεί, είτε των πολύ ταλαιπωρημένων που είναι από την αρχή, είτε των λιγότερο ταλαιπωρημένων. Αυτό γιατί το είπε.